Καλησπέρα σε όλους. Το πιο όμορφο καλησπέρα που μπορούσα να ακούσω. Χαιρετίζω την έναρξη του πρώτου συνεδρίου για την ποδηλασία που γίνεται στην πόλη της Λάρισας και ευρύτερα στο νομό Θεσσαλίας. Δεν υπερβάλλω αν πω ότι στις πόλεις Λάρισας, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλο, εδώ και πολλά χρόνια, η χρήση του ποδηλάτου είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας μας. Μία προσπάθεια που γίνεται από πολύ παλιά, αλλά σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν περισσότερα πράγματα. Και θέλω να αναφερθώ στους προλαλήσαντες, στον κύριο Περιφερειάρχη και στον κύριο Δήμαρχο. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του πρώτου συνεδρίου στην πόλη σας και ευρύτερα στην περιοχή. Είναι ο λόγος, ο βασικός λόγος, αυτές οι πόλεις που προείπα είναι πολύ μπροστά σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο στη χρήση του ποδηλάτου, είναι ότι αγαπάτε το ποδήλατο και όπως πέρσι για πρώτη φορά έγινε ο γύρος της Ελλάδος μετά από 10 χρόνια, βέβαια τον θέλετε και άλλη φορά, αλλά ξέρετε το θέλουν όλες οι πόλεις της Ελλάδος και πρέπει να ικανοποιήσουμε και όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Και πέρα από αυτό, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Οπότε, κάποια στιγμή όμως, θα ξαναγίνει και εδώ ο γύρος. Όλοι εμείς στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, με το σύνθημα «Το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης, ψυχαγωγίας και άθλησης», τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα της χρήσης του ποδηλάτου, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στα μικρά παιδιά τώρα που χειροκροτούσαν προηγουμένως, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που είπα προηγουμένως, όπως τη βιώσιμη κινητικότητα, την ανάπτυξη και το οικολογικό αποτύπωμα που πρέπει να αφήσουμε σε αυτά τα παιδιά και αυτά να το μεταλαμπαδέψουν στο μέλλον. Συγγνώμη γιατί είμαι λίγο βραχνιασμένος. Βέβαια, δεν εξαρτάται αυτό μόνο από εμάς, ή μάλλον λίγο εξαρτάται από εμάς ως Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι κρατικοί μηχανισμοί οι οποίοι εκπονούν μελέτες, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες υποδομές για ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από όλες τις ηλικίες. Βέβαια, δεν μπορώ να αναφερθώ στο Δήμο, στην Περιφέρεια και στους Δήμους της Θεσσαλίας, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Στους άλλους Δήμους πρέπει να πούμε πολύ περισσότερα για να μπορέσουν να κάνουν τις υποδομές. Υπάρχουν πόλεις όπως είναι αυτές της Θεσσαλίας που αναφέρθηκε και έχουν κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν βάλει για τα καλά το ποδήλατο στη ζωή των πολιτών τους. Η ευθύνη όλων μας είναι πολύ μεγάλη και νομίζω ότι ήρθε η ώρα μέσα από το συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων μαζί με εμάς, με την ΕΟΠ, να γίνουν σημαντικές προτάσεις και στη συνέχεια να πάρθουν αποφάσεις για την ανάπτυξη της ποδηλασίας και την καλύτερη προβολή της. Έτσι, μέσα από τις ομιλίες και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, πιστεύω θα έρθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το ποδήλατο και φυσικά κατ' επέκταση θα δημιουργηθούν εκείνες οι βάσεις που πάνω τους θα μπορεί να στηθεί ένα ευίωνο μέλλον, έτσι ώστε η επιρροή του ποδηλάτου στις τοπικές κοινωνίες να είναι πιο μεγάλη και πιο ουσιαστική. Φιλοδοξία μας, αλλά και προσπάθεια από πλευράς μας, θα είναι τέτοια συνέδρια να μπορέσουν να γίνουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος για να περάσουμε το ίδιο μήνυμα όπως προείπα. Να θέλω να ευχαριστήσω το χορηγό, την Κοσμοτέ, για την βοήθεια που προσφέρει. Είμαστε και συνάδελφοι. Εγώ είμαι συνταξιούχος, βέβαια, δεν έχει σημασία. Η συναδελφοσύνη παραμένει. Να είστε πάντα δίπλα στις πόλεις και επίσης να χαιρετήσω και τον πρόεδρο της Angling Greece, γιατί το γύρο Ελλάδος δεν τον κάνει καθεαυτού η Ελληνική Ομοσπονδία. Έχει συσταθεί η Angling Greece, που είναι εδώ ο πρόεδρος, ο κ. Λεβεντάκης, και από κοινού διοργανώνουμε το Γύρο Ελλάδος. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο συνέδριο, ποδηλατώντας το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.